Πριν προχωρήσουμε στη συνέντευξη, να δούμε μαζί ένα ρεπορτάζ στο οποίο πρωταγωνιστεί ένας αητός. Με γνωρίζεις? Με γνωρίζεις, ναι. Δεν θυμάσαι που σε τάιζα με το κουταλάκι? Ναι. Εγώ είμαι, καρδιά μου. Εγώ είμαι, πουλί μου, ναι. Ναι, ναι. Να γίνεις μεγάλο, πιο πολύ μεγάλο να γίνεις, ναι. Ναι, αγάπη μου. Ναι, πουλί μου. Έτσι σε θέλω, έτσι, περήφανο να είσαι. Σήκω το κεφαλάκι. Το κεφαλάκι, μη φοβάσαι. Καθόλου, μη φοβάσαι. Ναι. Ναι, αγάπη μου, ναι, ναι. Κυρία Δίλαν, πώς βρεθήκατε να ζείτε με αυτό το σπάνιο είδος αητού εδώ στο σπίτι σας? Το βρήκαμε έξω, πηγαίνοντας βόλτα με το σκυλάκι μου, τραυματισμένο, εδώ σε ένα μπαχτσέ, γιατί είναι αγροτική περιφέρεια εδώ. Και όπως ήταν, το έφερα στο σπίτι. Ναι, ξέρατε ότι ήταν ένα σπάνιο είδος αητού από τότε που το βρήκατε? Όχι, δεν το ήξερα. Αλλά και να το ήξερα είναι. Και που δεν το ήξερα, πάλι θα το έπαιρνα. Ό,τι και αν ήταν. Το φέραμε στο σπίτι, το κοιτάξαμε, το ταΐσαμε. Σε λίγες μέρες το πήγαμε στο γιατρό, στη Θεσσαλονίκη. Στο πανεπιστήμιο το κοιτάξανε οι καθηγητές, βάλανε νάρθηκα και μας είπανε ότι δεν πρόκειται να ζήσει περισσότερο από 20 μέρες. Εκεί μας είπανε πως είναι ένας αετός, ένα σπάνιο είδος αετού. Και εσείς πώς καταφέρατε να το κρατήσετε στη ζωή τώρα ένα ολόκληρο χρόνο? Με την αγάπη. Πιστεύω ότι η αγάπη κάνει φτερά. Τώρα σκέπτεστε να ζήσετε μαζί με τον αετό? Έχετε σκοπό να τον δώσετε κάπου αν σας το ζητήσουν? Όχι. Αν μου το επιτρέπουν θα το κρατήσω εγώ. Δεν θα το δώσω πουθενά. Γιατί εγώ το βρήκα, εγώ το κοίταξα και ελπίζω να μου το επιτρέψουν να μείνει εδώ. Ναι, αλλά μεγαλώνοντας όμως θα μπορέσετε να το κρατήσετε. Αυτό θα είναι ένας μεγάλος καμαρωτός αητός. Μεγαλώνοντας αυτός θα μεγαλώνει και η εμπιστοσύνη του προς εμένα.